την ευκαιρία να ξυλώσει ένα από τα πιο σκληρά και οργανωμένα κυκλώματα ζωοκλοπής και όχι μόνο. Έχει στα χέρια της η Ελλάς στο Ηράκλειο, που συνεχίζει για δεύτερο 24ωρο τις έρευνες για τη ζωοκλοπή στην Κόξαρη και το άγριο πιστολίδι στον Καρτερό. Από το πρωί κλιμάκια της σήμανσης σαρώνουν την περιοχή όπου σημειώθηκε η ζωοκλοπή, αναζητώντας και άλλα πολύτιμα στοιχεία που θα φέρουν πιο κοντά τις συλλήψεις. Βρήκαν 2-3 από τσίγαρα φρέσκα. Αστυνομικοί υπερπάτησαν σε όλο το μήκος της διαδρομής που ακολούθησαν οι δράστες για να μετακινήσουν τα πρόβατα μέχρι το σημείο που περίμεναν οι συνεργοί τους με τα κλεμμένα οχήματα για να φορτώσουν τα ζώα. Συλλέγοντας από τσίγαρα, ίχνη από πατημασιές και ελαστικά αυτοκινήτων. Βρήκαν από πού φύγανε, από πού τα φορτώνανε, από πού τα έβγαζαν από τη μάντρα. Οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες που εξασφάλισε η Κρήτη TV ξεδιπλώνουν καρέ-καρέ τον τρόπο δράσης των οργανωμένων κυκλωμάτων ζωοκλοπών που λιμένονται ολόκληρη την Κρήτη και αποτελούν φόβο και τρόμο για τους κτηνοτρόφους του νησιού. Οι δράστες μάζεψαν τα ζώα στο υπόστοχο του θύματος και αφαίρεσαν τα κουδούνια, τα οποία πήραν μαζί τους. Στη συνέχεια, μέσα στο σκοτάδι, τα οδήγησαν μέσα από ένα ρέμα κοντά στο εξοκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί έκοψαν τα σειρματοπλέγματα άλλης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και έφτιαξαν μια μικρή περίφραξη, εγκλωβίζοντας τα πρόβατα τα οποία φόρτωσαν στα τουλάχιστον 2 κλεμμένα οχήματα που χρησιμοποίησαν. Μπήκαν στο υπόστεγο, μαντρίσανε τα πρόβατα και τους έβγαλαν τα κουδούνια και τα βγάλανε από τον ποταμό. Στον Άγιο Παντελεήμονα έχει ένα φραχτό. Εκεί άνοιξαν 2 πλέγματα και έκαναν το μαντράκι και τα φόρτωσαν από εκεί. Στο όχημα του Μελισσοκόμου από το Ηράκλειο, που έκλεψαν λίγες ώρες νωρίτερα και εγκατέλειψαν στο σημείο της συμπλοκής στον Καρτερό, δεν βρέθηκαν τα κουδούνια παρά μόνο 44 πρόβατα, εκ των οποίων κάποια είχαν πεθάνει από τον τρόπο με τον οποίο στιβάχτηκαν. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα στο σημείο που εκτυλίχθηκε το επικίνδυνο τετατέτ με τους ζωοκλέφτες, όσο και γύρω από τα σημεία όπου έχουν κλαπεί τα οχήματα. Η σήμανση εξακολουθεί να συλλέγει βίντεο σε μια τεράστια ακτίνα γύρω από τα επίμαχα σημεία, αναζητώντας το δράστη που επιχείρησε να γαζώσει τους αστυνομικούς. Όποιος έχει όπλο είναι επικίνδυνος. Όποιος έχει όπλο. Βέβαια επικίνδυνη. Εδώ μπροστά, λίγο πιο κάτω, κοντά στο κτίριο εκεί. Ο ενόπλος που άνοιξε πύρκατα αστυνομικού της άμεσης δράσης είναι άτομο μετρίου αναστήματος, ελαφρώς εύσωμος. Φορούσε σκούρο πατελόνι και μαύρη μπλούζα τύπου φούτερ, ενώ πυροβόλησε σε 2 φάσεις, τουλάχιστον 4-5 φορές εναντίον του αστυνομικού. Ο δεύτερος καταζητούμενος, επίσης μετρίου αναστήματος, φορούσε γκρι μπλούζα. Παρά το σκοτάδι, σύμφωνα με τις περιγραφές του αστυνομικού της άμεσης δράσης, που τον προσέγγισε σε απόσταση περίπου 15 μέτρων, κατάφερε να διακρίνει ότι είχε και γένεια.